Ο τίτλος του νομοσχεδίου μπορεί να είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις, όμως στην ουσία είναι ο τυπικός θάνατος των αγροτικών συνεταιρισμών και η μετατροπή τους σε κεφαλαιοχικές εταιρείες. Φυσικά δεν έγινε απότομα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μετατραπεί και λειτουργούσαν με τα χαρακτηριστικά των ανωνύμων εταιριών. Σε αυτό συμβάλανε η κοινή αγροτική πολιτική και οι νόμοι των κυβερνήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν οι μικρομεσαίοι αγρότες να αντιμετωπίζονται σαν πελάτες, από όπου αντλούσαν χρήμα, τους ξεζούμιζαν για να λειτουργούν, αντί να τους βοηθάνε να καλυτερεύουν την οικογενειακή εκμετάλλευση, το εισόδημα και τη ζωή τους συνολικά σε κάθε περιοχή. Και βέβαια, οι διοικήσεις τους βάλανε πλάτη για να περπατήσει η ευρωκοινοτική πολιτική, για να θάβουν την αγροτική πολιτική και να παίρνουν τα θαυτικά ως επιδοτήσεις ή να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις που δεν εξυπηρετούσε τις διάφορες περιοχές και τους μικρομεσαίους αγρότες, αλλά το ξεκλειρισμά τους για να γιγαντωθούν καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ως ρουσφετολογικοί μηχανισμοί κομματαρχών και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Αυτή ήταν η δίθεν ανάπτυξή τους και γι' αυτό εκφυλίστηκαν και χρεοκόπησαν στη συνείδηση των αγροτών και της κοινωνίας. Εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά είναι ελάχιστες. Εξάλλου, στην πλειοψηφία τους κρατούσαν εχθρική στάση σε κάθε αγωνιστική μορφή και δράση της αγροτιάς για την επιβίωσή τους και την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων που αφορούσαν το υψηλό κόστος παραγωγής, τις εξευθελιστικές τιμές παραγωγού, την απληρωσιά, την τοκογλυφική τραπεζική πολιτική, τη φορολογιστή από το κράτος, την αντιασφαλιστική πολιτική στη φυτική και ζωική παραγωγή, αλλά και στην κοινωνική ασφάλιση της αγροτικής οικογένειας και άλλα. Οι νόμοι του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν ανέκοψαν αυτή την πορεία, αλλά συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί υλοποιούσαν την ευρωκοινοτική πολιτική που στοχεύει στην καταστροφή και εξαφάνιση της μικρομεσαίας αγροτιάς και τη δημιουργία της μεγάλης αγροτικής καπιταλιστικής επιχείρησης. Ο προηγούμενος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έβαλε από το παράθυρο χωρίς δικαίωμα ψήφου το εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο και σε ορισμένες περιπτώσεις ήδη χρησιμοποιούνται από αυτούς οι συνεταιριστικοί, αποθηκευτικοί και άλλοι χώροι. Ας μην παριστάνει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση, την αθώα περιστερά, άνοιξε το δρόμο. Ενεργοποιήθηκε βέβαια και το τραπεζικό κεφάλαιο, ενώ συγκεκριμένη τράπεζα που της δώσατε τσάμπα, την ΑΤΕΑ, αλλά και με συγκεκριμένο ιδιώτη ουσιαστικά συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα των αγροτών, και αυτά δεν ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπως θα έπρεπε. Βέβαια τα παιχνίδια που παίζονται είναι γνωστά. Με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται η χαριστική βολή στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, κατ' όνομα θα το διατηρούν, με γρήγορους βηματισμούς καθ' ολοκληρία δημιουργείται κεφαλαιοχικές εταιρείες και αυτό το ονομάζεται αρχή της ελευθερίας για να κρύψετε ότι είναι η αρχή της κοροϊδίας, γιατί έχετε εργαλεία που χρησιμοποιείτε και δεν είναι εργαλεία προσέλκυσης μικρομεσαίων αγροτών, αλλά μεγαλοεπενδυτών. Ήδη από το πρώτο άρθρο πετάτε στα σκουπίδια και αυτό τον αστικό ορισμό περί αγροτικού συνεταιρισμού με τις συνεταιριστικές αρχές. Δίνετε τη δυνατότητα να γίνονται μέλη των συνεταιρισμών φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως και ο προηγούμενος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, αγροτικές επιχειρήσεις, ΑΕ, ΕΠΕ κλπ, καθώς και συμπράξεις με επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, καθαρά αναφέρεται, για ό,τι θέματα δεν ρυθμίζονται από τον νόμο αυτό, τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών και ο αστικός κώδικας. Η ανώνυμη εταιρεία είναι ένωση κεφαλαίων, ενώ ο συνεταιρισμός εθεωρεί το ένωση προσώπων. Τώρα θέλετε να γίνει παρελθόν.
τα μέλη επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στο συνεταιρισμό μέχρι το 35% των υποχρεωτικών μερίδων και ψήφων, ενώ οι συνεταιριστές μέλη μόνο με μία μερίδα. Ταυτόχρονα με το άρθρο 13 μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση και μόνοι τους οι επενδυτές. Αφού στην πρώτη γενική συνέλευση δεν μετράνε στην απαρτία και απαιτείται 50-1%, στην εξαναβολή όμως μετράνε όλοι στην απαρτία χωρίς όριο συμμετοχής. Δηλαδή οι επενδυτές με την παρουσία τους και μόνο θα μπορούν να εξασφαλίζουν απαρτία και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμα τους εξασφαλίζεται δυνατότητες και να αγοράζουν πάυθυνα τις μετοχές συγκριτικά με τους αγρότες μέλη. Μονά ζυγά δικά τους. Δηλαδή, θα μπορούν να ελέγχουν τη σύνθεση και τις αποφάσεις της εξαναβολής Γενικής Συνέλευσης και συνήθως εξαναβολής γίνονται. Τους εξασφαλίζεται και άλλα όμως προνόμια, κίνητρα ουσιαστικά, που ακόμα και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της σας κάνει κριτική, με φοροαπαλλαγές, με χρηματοδοτήσεις, αναπτυξιακούς νόμους, αφορολόγητα πλεονάσματα, διανομή κερδών που φορολογούνται ως μερίσματα με 5%, διανομή ακόμα και τη συνεταιριστικής περιουσίας, πράγμα απαράδεκτο. Αφού καρπώνονται, τα συνεταιριστικά περιουσιακά στοιχεία που δημιουργήθηκαν από αφορολόγητα αποθεματικά, μη διανεμόμενα, εισφορές από πολλές γενναίες συνεταιριστών και δεν μπορούν αυτονόητα να την καρποθούν τα τελευταία μέλη. Ακόμα, τα μέλη επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις ή πράξεις που είναι ανταγωνιστικές προς τον αγροτικό συνεταιρισμό που είναι μέλη. Δηλαδή, μπορούν και να τον υποσκάψουν και να τον διαλύσουν γιατί θα έχουν όφελος στην κερδοφορία τους. Αυτό αποδεικνύει την άλωση των αγροτικών συνεταιρισμών από κεφαλοκράτες επενδυτές άμεσα και γρήγορα και αυτός είναι ο πραγματικός στόχος σας. Τελικά, δεν είναι συνεταιρισμός κεφαλών, αλλά κεφαλαίων. Οι ψήφοι μοιράζονται ανάλογα με τον τζίρο και οι συνεταιρισμοί κάτω από 500.000 ευρώ δεν έχουν ψήφο στην Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τι να κάνουμε, τη φτωχολογιά την πυροβολείται στην κυριολεξία. Ας το αντιληφθεί όπως γιατί είναι μεγάλη δύναμη. Τι θα συμβεί αντικειμενικά. Αυτό που θα συμβεί είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που οικονομικά επιβιώνουν σήμερα στον ανταγωνισμό δεν έχουν κίνητρο να βάζουν επενδυτές, να έχουν τον έλεγχο, δηλαδή να πάρουν τα κλειδιά. Μόνο περιπτώσεις σε συμπαιγνία του Διοικητικού Συμβουλίου με φερόμενους επενδυτές μπορεί να συμβεί αυτό. Δίνει όμως τη δυνατότητα οι διάφοροι επενδυτές να φτιάξουν νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δορυφοριοποιώντας γύρω τους αγρότες μέλη, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη την πρώτη ύλη που θέλουν. Εξάλλου δεν χρειάζονται και πολλούς. Με 9 το φτιάχνουν. Έτσι δεν χρειάζεται να έχουν μεσίτες, να δίνουν μεσίτικα, καρπώνονται παράλληλα τα όποια επενδυτικά φορολογικά και άλλα κίνητρα δίνονται στον αγροτικό συνεταιρισμό και φυσικά ό,τι υποδομές έχει από συσκευαστήρια, χρηματοδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, τυποποιητήρια, αποθήκες κλπ. Τα καρπώνονται. Όλη αυτή η κατάσταση έχει προετοιμαστεί εδώ και χρόνια. Βήμα-βήμα, με κάθε αλλαγή του νόμου περί συνεταιρισμών, γίνεται χειρότερα η κατάσταση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το εμποροβιομηχανικό και το τραπεζικό κεφάλαιο. Αυτό εξάλλου εξυπηρετείται και από τη μείωση στον αριθμό ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισμού από 20% μέλη και μερίδα 1.000 ευρώ. Ποιος μικρομεσαίος έχει να πληρώσει τόσα λεφτά όταν η πλειοψηφία της αγροτιάς είναι καταχρεωμένη. Το 50% είναι ανασφάλιστο γιατί δεν έχει να πληρώσει
τις 1300, τα 1300 ευρώ ασφαλιστική εισφορά και τώρα με το νέο ασφαλιστικό την αυξάνεται παραπέρα. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι κανείς από τους φορείς που καλέστηκαν ουσιαστικά δεν συμφώνησε με την ενεργή είσοδο των επιχειρηματιών εκτός από την εισηγήτρια της πλειοψηφίας. Ζητάμε λοιπόν να αποσύρετε τις διατάξεις για τους επενδυτές. Ακόμα όμως και αν ψηφιστεί, το λέμε καθαρά, το ΚΚΕ θα καλέσει από τους υπάρχοντες συνεταιρισμούς να μην εγκρίνουν στα καταστατικά και στη λειτουργία τους την είσοδο των επενδυτών. Αλλά και στους αγρότες λέμε να μην συμμετέχουν σε νέα σχήματα μαζί με επενδυτές, μεταποιητές και εμπόρους που είναι οι εκμεταλλευτές τους, οι αντιπαλοί τους. Συνολικά, με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να ολοκληρώσει ό,τι άφησαν στη μέση οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το ξεκαθάρισμα της κατάστασης στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την οριστική λύση και καθάριση όσων δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν και εγχώρισαν περιουσία τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα καθαρό πλαίσιο δράσης των επιχειρηματικών ομίλων και μεγαλοαγροτών στην αγροτική παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Γύρω τους θα δεθούν μέχρι να καταστραφούν χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες για όσο χρόνο έχουν ανάγκη τα προϊόντα τους σαν πρώτη ύλη στην κερδοφορία τους. Έτσι θα διευκολυνθεί η συγκέντρωση παραγωγής εμπορίας μεταποίησης αλλά και επιδοτήσεων σε λίγα χέρια. Εξάλλου, η κυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων των μεγαλοαγροτών θα οδηγήσει στην ένταση της εκμετάλλευσης της μισθωτής εργασίας στη γη, στη δυσκολία επιβίωσης και τελικά στο ξεκλήρισμα, στην καταστροφή των αυταπασχολουμένων αγροτών. Καταψηφίζουμε λοιπόν το νομοσχέδιό σας ως καταστροφικό για την πλειοψηφία της αγροτιάς. Ωστόσο, εμείς λέμε υπάρχει λύση που συμφέρει τους πολλούς, καταπολεμάει τη φτώχεια, την ανεργία και το ξεκλήρισμα. Είναι ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός για την ικανοποίηση της διατροφής του λαού, της εξασφάλισης πρώτων υλών για την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής, αξιοποιώντας όλες τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, εδαφικά και κλιματολογικά, τεχνογνωσίας, επιστήμης, με προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Με δημιουργία του αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισμού μικροκληρούχων αγροτών, που θα εντάσσεται όμως στην κοινωνικοποιημένη παραγωγή, θα αξιοποιούν όλες τις κρατικές υποδομές που έχει το δικαίωμα χρήσης της κοινωνικοποιημένης γης ως παραγωγικό μέσο και όχι σαν εμπόρευμα. Έτσι θα μειώνεται το κόστος παραγωγής με την κοινή καλλιεργητική φροντίδα, τη συλλογή των προϊόντων και θα διασφαλίζεται το αγροτικό εισόδημα. Με κρατικές τιμές που θα ορίζονται προστασία από φυσικές καταστροφές με επιστημονικοτεχνική στήριξη, η μικρή και πολυτεμαχισμένη αγροτική μικροδιοκτησία έτσι μετατρέπεται σε μεγάλη συνεταιριστικοποιημένη, απαλλάσσοντας τους μικρομεσαίους αγρότες μια για πάντα από κεφάλαιο τράπεζες, βιομηχάνους, μεγαλέμπορους. Ένας τέτοιος σχεδιασμός απαιτεί την κοινωνικοποίηση των καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της γης των συγκεντρωμένων μηχανοποιημένων μέσων παραγωγής, των κρατικών υποδομών, του εμπορίου, με άμεση ένταξή τους στον κεντρικό πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό για την οργάνωση της οικονομίας, που βέβαια θα λειτουργεί σε όφελος του λαού. Αυτός είναι ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής που συμφέρει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τους αυταπασχολούμενους αγρότες και εκθρεύεται η εξουσία του κεφαλαίου, τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις του. Σε ό,τι αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, μερικές γίνανε άρθρα,
για τη δακοκτονία. Θα πρέπει να γίνεται από κρατικές υπηρεσίες τελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό χωρίς καμιά επιβάρηση στους αγρότες. Και βέβαια όχι από ιδιώτες εργολάβους επιβαρύνοντας τους παραγωγούς με τέλος. Για την τροπολογία με ευθύνες διοικητικών συμβουλίων συνεταιρισμών. Εμείς λέμε είναι υπαρκτό το πρόβλημα, καθώς έπεσαν έξω συνεταιρισμοί και σύμφωνα με τον νόμο έχουν ευθύνες οι διοικήσεις. Αυτό όμως θα ξανασυμβεί στον καπιταλισμό, έτσι γίνεται. Ωστόσο, η αναστολή που προβλέπει η τροπολογία είναι γενική και αφορά και όσους τυχόν έχουν κάνει ατασταλίες και η υπόθεσή τους εκκρεμεί. Τους διευκολύνεται με αναστολές και καθυστερώντας τις διαδικασίες, γιατί δεν ξεχωρίζεται τα χλωρά από τα ξερά. Δεν θα συμφωνήσουμε λοιπόν. Επίσης, καταθέσαμε δύο τροπολογίες που αφορούν τους εργαζόμενους, τους συνεταιρισμούς. Είπατε κι εσείς ότι κάτι θα φέρνατε. Πρόκειται για δεδουλευμένα αποζημιώσεις και άλλα που δικαιούνται από συνεταιρισμούς υποκαθάριση και ζητάμε μέσα από αυτή την τροπολογία την ταχύτερη ολοκλήρωση και να προηγούνται οι εργαζόμενοι για να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, αλλά και προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασία στους νέους συνεταιρισμούς, αφού αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμπειρία. Επίσης, για να αντιμετωπιστεί το μαζικό φαινόμενο των απολύσεων και δυσκολιών στην εξασφάλιση της συνταξιοδότησής τους, προτείνουμε την κατεξαίρεση ισχύ καταστατικών διατάξεων του πρώην ταμείου που είχανε, του ΤΣΕΑΠΣΓΟ, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έτσι θα καλυφθούν και τα αξία αντεδών. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Και έτσι θα εξυπηρετηθούν και ειδικά εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας. Μια τελευταία τροπολογία που καταθέσαμε είναι αίτημα των κατοίκων στο κάτω Σούλη, προκειμένου να εξασφαλιστούν σύγχρονες υποδομές και ποιοτική κατοικία, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2018, το 59. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους να το ψηφίσουν.